πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε το παρορμητικό παιδί? Το παρορμητικό παιδί είναι το ανυπόμονο, πριν σκεφτεί ενεργεί, έχει ξεσπάσματα οργής και θυμού, δεν μπορεί να τα ελέγξει. Ό,τι θέλει το θέλει εδώ και τώρα, δεν του αρέσει να ακούει όχι. Είναι πρόβλημα δηλαδή συμπεριφοράς. Ενώ η διάσπαση προσοχής είναι πρόβλημα κακοδιαχείρισης χρόνου, ξεχνάει τα μαθήματά του, τις υποχρεώσεις του, περνάει η ώρα χωρίς να τελειώνει. Είναι πρόβλημα το οποίο μειώνει τις επιδόσεις και στο σχολείο και στη ζωή, διότι όλα μετρούνται στο χρόνο. Υπερκινητικό το ξέρουμε, είναι το ζυζάνιο, το πειραχτήρι που ενοχλεί, πειράζει τους πάντες. Η παρορμητικότητα είναι κάτι που μας ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή μας. Περίπου το 70-75% των παιδιών που έχουν διάσπαση, παρορμητικότητα, υπερκινητικότητα, το έχουν και στην ενήλικη ζωή. Θέλετε να μας μιλήσετε για το τεστ Παυλίδης που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο και έρχονται και άτομα από το εξωτερικό για να το υποβληθούν σε αυτό? Ναι, σήμερα η διάγνωση της διάσπασης προσοχής, παρορμητικότητας, υπερκινητικότητας σε όλο τον κόσμο γίνεται με ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς. Άρα η αξιολόγηση είναι υποκειμενική. Το οποίο σημαίνει ο καθένας μπορεί να βγάλει διαφορετική διάγνωση, όπως και τη δυσλεξία. Το δικό μου τεστ είναι το μοναδικό που είναι βιολογικό, μέσω οφθαλμοκίνησης. Δηλαδή, χωρίς να μιλάει, καταγράφω κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου με ένα σύστημα που έχω αναπτύξει, όπως ξέρετε, και το αναλύει αυτόματα το κομπιούτερ με προγράμματα που έχουμε αναπτύξει και γνωρίζουμε κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου πού βρίσκεται ο εγκέφαλος, τι κάνει και πού έχει δυσκολία. Συνεπώς, πριν τα προβλήματα αρχίσουν να εμφανίζονται έντονα, ιδιαίτερα στο σχολείο, ξεκινούμε την αντιμετώπιση, άρα γλιτώνουμε και τα μαθησιακά προβλήματα που επακολουθούν και τα συμπεριφορικά από την απόρριψη. Η διατροφή παίζει ρόλο. Έχουν βγει κατά καιρούς διάφορες έρευνες σχετικά με την υπερκινητικότητα. Από πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει σε 3.000 άτομα από τον φίλο μου και συνάδελφο τον Κόνερς, δεν παίζει ρόλο γενικά. Βοηθάει η άσκηση. Διότι αν είναι κανένας υπερκινητικός και έχει υπερβολική ενέργεια, όταν ασκείται, δίνει μια διέξοδο θετική στην ενέργειά του. Επίσης αυτό, όταν ασκούμεθα έντονα, ο εγκέφαλος παράγει ντοπαμίνη, η οποία βοηθάει και στη λειτουργία του σώματος και του εγκεφάλου. Μπορούμε να πούμε επιγραμματικά κάποιους τρόπους αντιμετώπισης? Πρώτον, ιδιαίτερα τα παιδιά που έχουν παρορμητικότητα και υπερκινητικότητα είναι τα παιδιά, τα άτομα που θέλουν να βάζουν τα όρια μόνο τους. Άρα δεν ακούνε κανόνες, δεν υπακούν σε κανόνες. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει η οικογένεια είναι να έχει κοινή γραμμή, όρια σταθερά που δεν αλλάζουν. Έτσι το παιδί μαθαίνει από το σπίτι να τηρεί κανόνες και όρια. Αν δεν το μάθει εκεί, θα έχει πρόβλημα στο σχολείο και στην κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.